Τις προτάσεις για τη μετεγκατάσταση των προσφύγων και μεταναστών από το στρατόπεδο Σουμακοπούλου της Καβάλας κατέθεσε η Δημοτική Παράταξη Έργο Τώρα και ο επικεφαλής της Καράλαμπος Χρυσανίδης μέσα από συνέντευξή του στο Ράδιο 1 στους 90,5. Και η πρότασή μας είναι ξεκάθαρη, ότι πρέπει να φύγει από εκεί η εγκατάσταση που υπάρχει για τους μετανάστες, τους πρόσφυγες, όπως θέλει το ονομάστε τους. Δεν το συζητάμε, διότι μπλοκάρει όλο το σχέδιο του Περιγελίου. Mm. Εδώ και πολλά χρόνια, 40 τόσα χρόνια παλεύουμε για αυτό το σχέδιο, ήρθε η ώρα να φτιαχτεί και δεν μπορούμε, γιατί είναι στη μέση του κεντρικού δρόμου που πρέπει να χαραχθεί από το στάδιο από πίσω και να φτάσει μέχρι και τα πρακτήρια στον κόμβο, στο λύκειο, τι υπάρχει, ένα τέλ, τι υπάρχει εκεί νομίζω. Mm. Λοιπόν, και περνάει μέσα από το στρατόπεδο και πρέπει οπωσδήποτε να απομακρυνθεί η δομή από εκεί. Το ζητούμενο είναι πού να πάει. Όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να απομακρυνθεί. Κανείς από τους ηθήνοντες δεν λέει πού θα πάει. Καταλαβαίνετε, γιατί δεν θέλουν να αποφύγουν προφανώς το πολιτικό κόστος, γιατί όπου και να πούνε ότι θα πάει οργανωμένη σαν δομή, θα αντιδράσει ο κόσμος ο οποίος θα τους υποδεχθεί. Κανείς δεν θέλει μια τέτοια δομή ξαφνικά να εμφανιστεί μπροστά του. Τα προβλήματα τα βλέπουμε, τα ζούμε από μικρά έως μεγάλα. Και εμείς τι λέμε? Αντί να κάνουμε μια δομή περίπου ένα γκέτο κάποιων ανθρώπων που ήρθανε για τον ΑΒ λόγο από τις πατρίδες τους. Και όπως και γίνεται, ας πούμε, τώρα. Αυτή είναι η τωρινή εικόνα. Όπως είναι τώρα. Ναι. Και δημιουργούνται και τα ακούμε. Και αν πάτε εκεί πέρα θα δείτε τα προβλήματα. Mm. Λέμε, από τη στιγμή που υπάρχει μεγάλη ζήτηση σε εργατικά χέρια, εδώ η κυβέρνηση ετοιμάζεται να φέρει να κάνει εισαγωγή από Ινδία, από Αίγυπτο, διάφορες συμφωνίες. Mm. Κατά διαστήματα ακούμε τέτοιες εξαγγελίες. Λοιπόν, γιατί να μην αξιοποιήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που πολλοί από αυτούς είναι ικανοί για εργασία και δεν το κρύβουμε, δουλεύουν κιόλας, εργάζονται, πηγαίνουν. Ναι, αν ναι. Το ψάξετε θα δείτε ότι πολλοί από αυτούς εργάζονται. Γιατί επομένως από τη στιγμή που έχουμε ανάγκη τόσο στα αγροτικά προϊόντα, συγκομιδή, καλλιέργεια κλπ, στις οικοδομικές εργασίες, στον τουρισμό, στην εστίαση, παντού υπάρχουν ανάγκη για εργατικά χέρια. Γιατί αν τους αξιοποιήσουμε αυτούς εκεί, να τους αφήσουμε να πάνε εκεί που αυτοί θέλουν, που ενδεχόμενα δημιούργησαν και κάποιες σχέσεις με κάποιους ανθρώπους, εργοδότες κλπ, να υπάρχει η δομή, θα υπάρχει, αλλά δεν θα είναι σαν γκέτο. Θα τους επισκέπτε στους τόπους που θα διαλέξουν, θα βρει τις στέγες, τις στέγη που χρειάζονται, τις εργασίες που έχουν, που θα διαλέξουν και οι ίδιοι, μέχρι ενδεχόμενα να θέλουν να φύγουν κάπου αλλού να πάμε. Μάλιστα. Αλλά μέχρι τότε όμως θα έχει διπλό όφελος. Και θα φύγει από εκεί που είναι σημαντικό η δομή, αλλά και θα αξιοποιήσουμε την εργασία που μπορούν να προσφέρουν έναντι αμοιβής, ο Ιτζάμπα.